Κυρία Μακρύ. Κυρία Κουτουζή. Κυρία Μητσοκούλου. Κύριος Μάντιλας. Και αν χρειαστεί αυτό να κάνουμε κατάλογο, ας έρθει από την κεντρική διοίκηση,
να το υπογράψει αυτό που κάνει κρέα γενικού γραμματέα τώρα, για να υπάρχει και μια δυνατότητα σε περισσότερους όσους είμαστε 17 εδώ, κάποια από εμάς θα μπορούν, ξέρω εγώ, οι 10-12, να ενισχύσουν αν χρειαστεί κάποιες βάρνες με τα αυτοκίνητα του Δήμου. Αυτά είναι. Δήμαρχος Παπαντή, θα απαντήσω για το τελευταίο για την άδεια του οδηγού. Μόνο το στέλνω το ζητήριο, γιατί που είναι εθελοντής πυροσβέστης, έχει όλες τις προδιαγραφές για να πάρει άδεια, την οποία την έχουμε ζητήσει από την απεκκεντρωμένη διοίκηση. Αλλά μέχρι να έρθει, μπορεί να στο ενδιάμεσο χρειάζεται. Και παρόλα αυτά, έχουμε αποφασίσει ότι ήδη το οδηγάει το όχημα. Δεν το οδηγάει άλλος εκτός δημοτικών υπαλλήλων. Οχήματα του Δήμου και ασφάλειας. Μόνο και εκείνο. Και προχωράει η διαδικασία. Στο μεταξύ δεν είναι μάλλον επειδή ίσως γίνεται πρώτη φορά με τον τρόπο που γίνεται φέτος. Μα δεν ήταν και πολύ σαφές. Μετά μας ζήτησαν και τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Γίνεται μια αλληλογραφία. Πιστεύω ότι μπορεί και μέσα στην εβδομάδα να έχουμε και την άδεια. Πάντως, αφού κάναμε το αίτημα, από εκεί και πέρα, πράγματι έχουμε δώσει με όλο το βάρος ευθύνης που αυτό σημαίνει την άδεια μόνο στο Στέλιο του Ζεντέλη να οδηγεί και εκείνο στο. Τα οχήματα. Τώρα για τα υπόλοιπα θέλετε να μιλήσετε και να μιλήσετε εσύ για τα υπόλοιπα. Όχι, θέλει να επεκταθεί αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Θα ανέβει κάποιο από το Δήμα πάνω. Γιατί να έχει πρόβλημα κάποια στιγμή. Σε έχει πείσει να την άδεια. Εντάξει, μπορεί να γίνει και του δημοτικού συμβούλου. Α, ξέχασα να απαντήσω και για τους που λέτε για τα εθελοντικά. Έβαλα μια ανακοίνωση ηλεκτρονική και καλό είναι. Εντάξει, προφανώς την έχετε δει, αλλά ας το πούμε και τώρα ότι όποιοι θέλουν εθελοντές να. Να συνδράμουν στις περιπολίες και στο έργο πρόληψης και παρακολούθησης, ας πούμε, ότι να επικοινωνούσαν με το Στέλιο του Ζεντέλη ως επικεφαλής των εθελοντών. Ως συντονιστής, μάλλον δεν έχει κάποια θέση επικεφαλής. Ως συντονιστής που είναι ο Στέλιος. Και μάλιστα επειδή έτυχε και έρθει ο Βαγγέλης ο Τζάνος εκείνη τη μέρα, γι' αυτό δεν έβαλα να επικοινωνήσουμε με τον Βαγγέλη, θα ήταν το τυπικά ορθό, γιατί ακριβώς θα είχε. Ο Στέλιος ήταν εδώ στην περιπολία, ενώ ο Βαγγέλης δεν ήταν. Επομένως, φυσικά και ισχύει και αν έχετε όποιος επιθυμεί, είτε από εσάς είτε από άλλους πολίτες, μπορεί να επικοινωνεί με τον Βαγγέλη τώρα που είναι εδώ και να συντονίζονται. Να πει ο Γιώργος για τα τεχνικά θέματα που ρωτήσατε. Θέλω να πω ότι. Στο μικρόφωνο, κύριε, το ζήσαμε μικρόφωνο. Θέλω να πω ότι η πυρα. Για αντιπυρικές ζώνες. Το δασαρχείο δεν μπορούσε να τα αποκριθεί και να τα ξεκαθαρίσει πάλι, γιατί είχε μειωμένο κονδύλι και ασχολήθηκε με άλλα νησιά του Σαρονικού που είχαν χρόνια εγκαταλειφθεί. Εμάς θεώρησε ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση, η καθαριότητά του. Και κάπως έτσι είναι. Οι δρόμοι που είναι μέσα στα δάση καθαρίστηκαν όλη η επευκαιρία που είχαμε τη έκτακτη ανάγκη και δόθηκαν κάποια χρήματα και καθαρίστηκαν όλοι οι δρόμοι να είναι προσβάσιμοι και να μην έχουν χόρτα. Τώρα τα οχήματα της πυρασφάλειας είναι σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό τώρα, γιατί δεν είδα. Μονικό τα βρήκαν, δεν δούλευαν οι αντίες στα δύο μεγάλα, στο κόκκινο και στις νομαρχίες ήταν κολλημένες οι αντίες. Γίνανε εργασίες και δουλεύουν τώρα 100%. Έχει φτιαχτεί και το πόλι το οποίο παρότι δεν έχει άδεια σε κάποια ειδική κατάσταση θα το χρησιμοποιήσουμε ό,τι και να γίνει. Και στο θέμα της ενδοσυνεννόησης που είπατε που υπήρχε, με προσπάθειες του Πασκάλη Πιδιόδου και του Μαρινάκη του Μανώλη, λειτουργούν, όχι 100%. Έχουμε βάλει στην Οικονομική Επιτροπή ένα κονδύλι και θα έρθει ο κ. Αντωνίου να τα ρυθμίσει και να τα καταστήσει 100% αυτές τις μέρες. Το θέμα του προγραμματισμού τώρα, ποιοι θα είναι πού, υπάρχει από την ομάδα ένα πρόγραμμα στο οποίο και εμείς ακολουθούμε και με συμβουλές δικές μας λειτουργεί. Προσήλθη κύριε Μητσοπούλου. Κύριε Μητσοπούλου, προσθέσω και άλλη μια έτσι ενδοματικά στις αρχές του χρόνου και μετά και το στις αρχές του χρόνου, μάλλον στις αρχές της αρχιτεκτονικής περιόδου, βρεθήκαμε να έχουμε άθιχτη από πέρσι, βρεθήκαμε να έχουμε άθικτη όλη την περσινή επιχορήγηση, το έχω ξαναπεί αυτό, για πολιτική προστασία, την οποία δεν την είχε αγγίξει η προηγούμενη δημοτική αρχή, συν την καινούργια επιχορήγηση, δηλαδή συνολικά περίπου 60.000 ευρώ. Από αυτά, τα 20 περίπου, αν τα 10,
τα 20 περίπου, 22, είναι για το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο δεσμευμένα και κάνουμε κινήσεις να δούμε αν μπορούμε πριν την τυπική είδηση του κλιμακίου να κάνουμε κάποιες δαπάνες και να κύψουμε και αυτά τα χρήματα. Και από τα υπόλοιπα 40.000 ευρώ μένουν αξιοποιητά τη στιγμή τα 15 με 20.000. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε κάνει μια αρκετά ικανοποιητική απορρόφηση των συνολικών διαθέσιμων κονδυλίων της πολιτικής προστασίας σε τέτοιο βαθμό που σκεφτόμαστε τώρα με επόμενες δαπάνες, ας πούμε, και ειδικά στο θέμα των προμηθειών, να προμηθευτούμε και για θέματα πλημμυρών μερικούς εξοπλισμούς και όχι τόσο πολύ για τη φωτιά, γιατί είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο θέλει για να ειδηθεί, χρειάζεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας να γίνει μια αυτοψία και μετά να ειδηθεί. Και όταν το είχαμε συζητήσει το θέμα το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε και το στόκ έχει έρθει από το ναύπιο, ο αρμόδιος ο κ. Αστρινάκης μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το λάβουμε λόγω της ακτιβικής σεζόν να το μας εγκρίνουν μέσα στο καλοκαίρι και οι ενέργειες θα γίνουν μετά το Σεπτέμβριο. Οπότε νομίζω ότι και εκεί θα υπάρχει πρόοδος. Πρακτικά υπάρχουν εθελοντές. Δηλαδή, τώρα, για να μην λέμε τώρα και ότι οι δυνάμεις του Δήμου πλέον, ειδικά στο θέμα των οδηγών, είναι πολύ περιορισμένες. Σήμερα ήταν δύο οδηγοί που πήγαν στη Χωματερή. Είμαστε δύο λιγότερο από πέρσι, μας έχει άδεια γονική. Τρεις λιγότεροι. Δηλαδή, οι οδηγοί είναι τόσο πολύ λίγοι που ένας άλλος για να πάει να μπορεί να πηγαίνει την Κυριακή το απορριμματοφόρο χρειάζεται να παίρνει ένα ρεπό μια άλλη μέρα. Είναι πολύ λίγη οδηγή και η ικανοποιητική κατάσταση που υπάρχει σε επίπεδο πρόληψης και ελέγχου οφείλεται κατά κύριο λόγο στους εθελοντές. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τους εθελοντές, θα υστερούσαμε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να το πω για να το αναγνωρίσω και δεν πρέπει να πούμε ότι χάρη στις δικές μας δυνάμεις του Δήμου, οι οποίες δυστυχώς είναι λίγες αυτή τη στιγμή αριθμητικά σε επίπεδο οδηγών, καλύπτουμε όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά ευτυχώς οι εθελοντές είναι πολύ, είναι διαθέσιμοι και έχουν απίστευτη προθυμία. Δηλαδή, από μόνοι τους, ας πούμε, πριν κουράζουν τους τοπίους, λέει είμαι ήδη στο βουνό. Και αυτό σημαίνει και τώρα. Η κυρία Μητσοπούλου. Εάν τελειώσαμε με την ενημέρωση σχετικά με την κυρασφάλεια, εγώ γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι ασύντο για το θέμα τη κυρασφάλεια. Τελειώσαμε. Αν δεν έχει σχέση με δεν αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοπούλου έχει σηκώσει το χέρι του γι' αυτό. Στον δρόμο προς το μοναστήρι. Μιλάτε πιο κοντά. Στον δρόμο προς το μοναστήρι, μετά τη δεύτερη πόρτα, μετά την είσοδο του Σιρήνα και μετά την πράσινη πόρτα που παίρνουν τα απορριμματοφόρα, αριστερά υπάρχουν κλαδιά, κλαδέματα, εντός εισαγωγικών το κλαδέματα γιατί είναι κλαδιά από το δάσος. Πέφτια κομμένα και σκίδα από μαγιές και αυτά τέτοια πράγματα, τα οποία είναι στα ρήφα του δρόμου. Κάποιος τα έχει κόψει από μέσα, τα έχει βγάλει στον δρόμο και αυτό είναι κατά τμήματα μέχρι τη διασταύρωση που κατεβαίνουμε για το μοναστήρι. Αυτά είναι έτοιμα προς ανάματα εκεί. Ένα αυτοκίνητο που περνάει, δικό μας, καλό θα είναι να τα μαζέψει. Γιατί από εκεί πολύ εύκολα μπορεί να ξεκινήσει η φωτιά. Όποιος πάει προς το μοναστήρι, στο αριστερό του χέρι θα το δει μετά σχεδόν τα σύρματα που τελειώνουν του Σιρήνα. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το λέτε. Μπορεί να είναι και πολλά άλλα που είναι έτσι επικίνδυνα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τα δημοτικά συμβούλια. Δηλαδή, αν μας το πείτε και ιδιωτικά, θα το είχαμε μεριμνήσει. Και γενικώς τα λέω, ναι. Το έχει πει. Λοιπόν, κύριε Μουσόπουλο, σας ακούμε τώρα. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις αποζημιώσεις των ιδιωτών και από τις πλημμύρες. Τι γίνεται με αυτές τις αποζημιώσεις, αν κάποιοι έχουν πάρει ή και ποιος ευθύνεται γιατί δεν τις έχουν πάρει. Ναι, όχι, δεν έχει πάρει κανένας. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ο οριοθέτης της κλιμάκιας της περιοχής. Αυτό γίνεται με απόφαση υπουργική και πάντα καθυστερεί. Και μάλιστα όταν το πρωτοκυνηγούσαμε, ένας από όλους αυτούς που μίλησαν μου είπαν ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην γίνει κιόλας.
Παρ' όλα αυτά, τώρα είμαστε στο στάδιο που περιμένουμε να γίνει η οριοθέτηση της πλημμύρας περιοχής. Στις Πέτσες, που είχε πει και αντίστοιχο θέμα, έγινε τουλάχιστον ένα χρόνο μετά από την ημέρα των καταστροφών. Τέλος πάντων, το κυνηγάμε, βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Δεν έχει πάρει κανείς αποζημιώσεις και καλώς δεν τις παίρνει από εμάς. Από ποιο φορέα είναι από την περιφέρεια οι αποζημιώσεις? Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι η διαδικασία για να πάρει κανείς τα λεφτά. Αλλά πρώτα γίνεται η οριοθέτηση και μετά το κονδύλι που έχει ειδηθεί για τις αποζημιώσεις δίδεται από κάποιον φορέα που δεν θυμάμαι. Η οριοθέτηση... Μπορεί να έχει να κάνει και η υπηρεσία της Μπουμπλίκτον. Και μετά πηγαίνει από ένα υπουργείο στο άλλο, το τελευταίο υπουργείο που εκείνο που πρέπει έχει να αποφασιστεί αν δεν θα οριοθετήσει δεν το έχει κάνει. Νομίζω είναι το Υπουργείο Υποδομών. Άρα δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι που θα κάνουμε την οριοθέτηση. Όχι, εμείς έχουμε κάνει ό,τι χρειάζεται. Η διαδικασία από εμάς αμέσως. Δεν μπορεί να το έχουμε κάνει. Ναι, για να ξέρετε. Έχουμε στείλει τα πρακτικά τα πάντα. Και μάλιστα τώρα βγήκε και μια καινούργια κύκλιος που λίγο διαφοροποιεί τις καταστάσεις για από εδώ και πέρα. Και ξαναστείλαμε σύμφωνα και με την καινούργια κύκλιο αυτά που ζήταγε, ώστε να μην θεωρηθεί ας πούμε ότι πλέον κάτι λείπει σε σύγκριση με τα καινούργια απαιτούμενα. Άρα, σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε εντάξει. Μάλιστα. Και πιέζουμε κιόλας, δηλαδή στον Πανόπουλο γίνεται. Να πιέζουμε στον Πανόπουλο είναι, ναι. Η κυρία Ροίδη. Ήθελα να έχει να δέχτηκε να πω σχετικά με την καθαριότητα και ειδικότερα από κατοίκους του Μασκελούνου. Σηματοφορικά δεν είχαν συγκεκριμένοι, είχαν στην Ρωμιά. Και ήθελα να ρωτήσω, κάθε πότε γίνεται η αποκομιδή, πόσο φορές το εβδομάδα περνάτε τη μέρα, συγγνώμη. Σήμερα ήταν η κατάσταση, ήταν απερίγραφη το πρωί. Σε ποιο σημείο? Κάτω από το σπίτι μου, δύο κάτω. Πού είναι το σπίτι μου, στο τηλετριάδο, πήγα μέσα στο τηλετριάδο. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Αλλά επίσης μου γίνανε παράπονο. Τώρα μπήκε μόνιμος ο προκαθαριστής στο Ασκέλη. Και είχαμε ένα πρόβλημα με την αποκομιδή δύο μέρες. Μάλλον δεν ακουγόσαστε εκείνο. Δευτέρα και Τρίτη είχαμε ένα πρόβλημα με την αποκομιδή. Συγγνώμη, για το πρώτο τύπο, δεν είναι ούτε στην Ελλάδα. Λοιπόν, τη Δευτέρα και την Τρίτη είχαμε πρόβλημα για τα αυτοκίνητα που ήρθαν από το Χιτάν και επιβλήθηκαν τη Δευτέρα και τα δύο. Και είχαμε ένα πρόβλημα στο να φορτώσουμε την Τρίτη. Mm. Λοιπόν, τώρα αυτό που μου λέτε εσείς, όντως δημιουργήθηκε ένα θέμα και στο Ασκέλη και στην απέναντι περιοχή. Τώρα, αν σε κάποιο σημείο του έχει ξεφύγει στο σημείο το δικό σας, θα το κοιτάξω εγώ με το πρωί και σήμερα τώρα μετά το συμβούλιο, θα μιλήσω εγώ με το πρωί. Ναι, ένα αυτοκίνητο είναι εκτός αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, δεν μας... Η αποκομιδή πόσες φορές την πόλη. Κάθε μέρα. Ναι, κάθε μέρα στο Ασκέλη και στο εσωτερικό. Σε πολλά σημεία περνάει και δύο φορές. Απλά πρέπει να μελετήσουμε γιατί είναι και θρησκευτική περίοδο. Ναι, και από σήμερα εγκαταστάθηκε μόνιμο οδοκαθαριστή για το Ασκέλη. Ωραία. Δηλαδή, να πω και κάτι άλλο, έτσι να πούμε και μια καθαριότητα. Επειδή το πρόγραμμα που περιλαμβάνει η εργολαβία και η μελέτη που έχουμε κάνει μιλάει για συγκεκριμένα δρομολόγια και θέτει και έκτακτα δρομολόγια, ειδικά για την παραλία. Ένας λόγος που δεν μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα έχει να κάνει με εμάς, όχι ακριβώς η ιδιότητα του Δήμου, γιατί και πάλι θα τα πω ότι δεν φταίμε εμείς, αλλά δεν μπορεί ο εργολάβος να τα αποκτηθεί, γιατί ακόμα δεν λειτουργεί η ανακύκλωση, η οποία μάνι-μάνι θα απομόνωνε μια ροή σκοπιδιών των ανακυκλώσιμων και έτσι θα ήταν πιο εύκολο να γίνουν πιο ευαίσθητα τα δρομολόγια σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε ορίσει. Αλλά ενώ έχουμε εγκρίνει εμείς τη μελέτη εδώ πέρα της ανακύκλωσης, έχουμε εγκρίνει τη σύμβαση, η οποία θυμάστε που είπαμε ότι είναι μια σύμβαση τυποποιημένη για όλους τους Δήμους κτλ. Αποφάσισε αποκεντρωμένη η διοίκηση να ασκήσει έλεγχο στην ορμότητα της σύμβασης για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα τα χρονικά στη δική μας σύμβαση με την εταιρεία ανακύκλωσης. Και μετά από 30 μέρες, την τελευταία μέρα της υποδεσμίας, όπου αν πήγαινε 31 μέρες, εκμέρεται ως νόμιμη. Τελικά την τελευταία μέρα την εγκρίνανε. Και την εγκρίνανε γιατί έθεσε αυτό το θέμα στον αρμόδιο διευθυντή της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, μου είπε ότι δεν του είχε ξανατύχει ποτέ,
αφισβήτησαν κατά πόσο θα πρέπει ένας Δήμος να κάνει διαγωνισμό ή αν ορθά εμείς πήγαμε και κάναμε σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία και χρειάστηκε να απευθυνθούμε δηλαδή στην νομική υπηρεσία της εταιρείας, γιατί αυτό πεινάει στον αέρα όλο τον σχεδιασμό του ελληνικού κράτους για την ανακύκλωση. Η ελληνική εταιρεία εξοπλίσης ανακύκλωσης δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία, συμμετέχει μέσα και δεν έχει υποχρεώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία, δηλαδή είναι ο συμμέτοχος του ελληνικού κράτους για την περισυλλογή ανακυκλώσιμα. Εν πάση περιπτώσει, εγκρίθηκε με τεράστια καθυστέρηση την τελευταία μέρα, φάγανε ήδη ένα μήνα για να μας την εγκρίνουν, και ακριβώς εκείνη τη μέρα μίλησα εγώ με τον αρμόδιο και από την ελληνική εταιρεία εξοπλίσης ανακύκλωσης και μου είπε ότι πρακτικά δεν μπορούμε να σας στείλουμε ούτε κάπως, ούτε να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συνεργασία μέσα στο καλοκαίρι και θα πάμε από Σεπτέμβριο. Οπότε διαφοροποιείται εκ των πραγμάτων δυστυχώς όλο το πρόγραμμα και ο σχεδιασμός που είχαμε ώστε να είναι πολύ πιο καλά τα πράγματα. Και τώρα μας έτυχε και αυτό και με τη βλάβη και εμείς τα μαθαίνουμε. Και εμένα δηλαδή τις τελευταίες μέρες με πήραν τρία άτομα. Με πήραν τρία άτομα και από άλλο και από απέναντι με πήραν και πραγματικά. Και μόλις ρωτούσαμε, είπατε ξέραμε την απάντηση να την δώσω, που δεν την ήξερα βέβαια κατευθείαν για τυπώ στον κόσμο, αλλά είναι προσωρινό. Ο κ. Παπαδρίσκο. Είχαμε κι άλλο ένα πρόβλημα με την απομονή των σκουπιδιών. Είχαμε μια καταγγελία ότι στο Γερολιμάνι είχαμε με συσσωρευτεί πάρα πολλές σακούλες με σκουπίδια, αποκότερα κτλ. Πήγαμε στο Γερολιμάνι, τελικά ήταν λαθασμένη η καταγγελία τέλος πάντων ότι υπάρχουν σκουπίδια. Πληροφόρηση. Τελικά ήταν ακριβώς τον κάμπο που είναι μετά το ρώσικο άνθρωπο και ήταν γύρω στις 40 σακούλες τεράστιες, οι οποίες δεν μπορούσαμε να τις βγάλουμε να πάμε. Συγγνώμη, εγώ είπα το Γερολιμάνι, γιατί αν την περιγραφή, αυτός που έκανε την περιγραφή που μου έδωσε τηλεφωνικό email, ήταν μια κοπέλα, μου περιέγραψε ότι είναι πριν το μονοπάτι του Φάλου. Και εγώ υπέστησα ότι το Γερολιμάνι και υπάρχει. Τελικά ήταν ήτανε στο Ρώσικο απέναντι από το δασκαλιό. Ήρθαν 40 μεγάλες σακούλες που τις βιώσαν τα κότερα. Αυτές μαζευτήκανε προφανώς, κάποιος άφησε μία, ο ένας είδε τη μία, μετά γίνανε δύο και μαζευτήκανε πολύ μεγάλο. Και όλη η δύναμη του εργολάβου σήμερα, κατά τις 11 η ώρα μέχρι τις 1.30, απορροφήθηκε στο κομμάτι εκεί. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Εφόσον δεν έχουμε κάτι άλλο, να προχωρήσουμε στα θέματα. Αλλά πριν από τα θέματα της ημερησίας διάταξης, έχουμε ένα εκτός ημερησίας διάταξης, το οποίο αφορά την έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και της κωδικοποίησης αυτού. Και το κατεπήγον έκθεση ότι θα πρέπει να έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη το αργότερο 31 εβδόμου του 2015 προκειμένου να ξεκινήσουν διαδικασίες της θεώρησής του. Η σύμψη. Εντάξει, είναι αρκετά μεγάλη. Αλλάζουν τα μέλη, νομίζω πως θέλετε μέλη, αλλά θα έχει και έκθεση. Οπότε υπάρχει καμία εγκρίση για το κατεπήγον. Πότε είναι το χαρτί για το παιδί, η αλήθεια σήμερα που το έδωσε, δεν ξέρω πότε είναι. Θες προχθές. Μετά την πρόσκληση, αν είναι 21 Ιουλίου, η συζήτηση της αλήθειας. Και νομίζω ότι την προηγούμενη μέρα της το είχα προωθήσει εγώ και σε μένα. Συμφωνώ για τον κατεπήγον. Και επί της ουσίας. Απλώς είναι 3-4 άρθρα, πόσο είναι. Η τροποποίηση των άρθρων. Αποφύσει το άρθρο 4, το άρθρο 1, το άρθρο 4. Το τίτλο να μας πείτε, γιατί μας τα έστειλαν με την σήμερα και εγώ προσωπικά αυτό δεν πρόλαβα να τα ρίξω. Το τίτλο των άρθρων, τουλάχιστον. Δεν έχει τίτλο. Έχει μόνο ένα έτσι. Τέλος πάντων, φαντάζομαι τυπικό θα είναι. Είναι τυπικό. Αντικαθίσταται η λέξη εθνικό με τη λέξη ελληνικό. Γιατί πρόκειται περί τροποποίηση. Η τροποποίηση γίνεται τυπικού λόγου και θέλει τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για να το. Και επίσης θέλει να οριστούν και δύο εκπρόσωποι του Δήμου στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου. Και αυτό υπάρχει εξουδότηση προς το Δήμο για την υπογραφή του καταστατικού τάξη. Για τους δύο προσώπους διευκρινίζει ότι ο
ένας είναι ερετός, δηλαδή πολιτικός υπεύθυνος, και εκεί η σύγκλησή μας είναι να είναι αρμόδια, η Μαρία Παρδόρη, η Ταρμένη Σύμβουλος, και ο συντονιστής, που λέει είναι το πρόσωπο που ορίζει ο κάθε Δήμος ως υπεύθυνο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην πόλη, δηλαδή εμάς εδώ. Και δεν λέει ότι πρέπει να είναι ερετός. Και επειδή δεν το είχαμε συζητήσει, Μαρία, να βάλουμε τη φανή την κουζίνα, να βάλουμε το χρήσιμο λοχείο. Εσύ θα συνεργάζεσαι για ό,τι μπορεί να χρειαστεί, αν χρειαστεί. Χρήστο, θυμάσαι πως ήταν μέχρι τώρα, ξέρεις. Μαρία, παπά. Άρα ήταν ο κοινωνικός λειτουργός. Να βάλουμε τη φανή την κουζίνα. Χρήστο, πρακτικά, τι θεωρείς πιο ζωστό, να βάζαμε σε ένα τη φανή. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να πω εγώ καλύτερα. Και εγώ δεν θυμάμαι να ήταν παπά Χρήστο. Νομίζω εσύ πρέπει να είσαι. Παπά ήταν. Εντάξει, ωραία. Το Χρήστο. Οπότε τη Μαρία. Ο Χρήστο είναι δύο συντονιστικά πρόσωπα. Το οποίο το ένα είναι ερετό και το άλλο είναι υπάλληλο. Όπου έχουν το συντονιστικό ρόλο και την αντιπροσώπευση του Δήμου στο Δήμο. Η πρόταση είναι να είναι αντιπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Η Μαρία Βαρβάρ και ο Χρήστος Οχίος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι. Δίνω την εξοδότηση στον Δήμαρχο να υπογράψει το δραστηριοτικό. Λοιπόν, ομόφωνα περνάει το εκτός ημερησίας διάταξης και πριν προχωρήσουμε στα θέματα, ξέχασα να ανακοινώσω μια πρόσκληση που αφορά την κορή της Λεμονιάς που αρχίζει από μεθαύριο 24 Σεπτόμβρη και τελειώνει 4 Οκτώβρη. Είμαστε καλεσμένοι όλοι να υποστηρίξουμε τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, αρχίζουμε με το πρώτο θέμα που είναι η έκθεση τριμηνιαίας. Έκθεση τριμηνίας έκθεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου έτου 2015 του Δήμου Πόρου. Κύριε Μαρινάκη. Σύμφωνα με τη διατάξεις παραγράφου 9 του άρθρου 266, 3852 του 10, όπως υποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43, του νόμου 39-59 του 11, ορίζει το εξής. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου υποβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του μετρολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι εικόνες παρατηρήσεις με ψηφίες. Η έκθεση υποβάλλεται εντός υποκριτικής προθεσμίας 30 ημερών από την δείξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από το κέντρο της κυβερνητικής διακυβέρνησης. Κατά εξουσιοδότηση της ανατόλας διάταξης, λήφθηκε η Υπουργική Απόφαση 40-38 9-9 του 11, στην οποία καθορίζουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Μετά την εισήγηση του υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών και τα σχετικά υποδείγματα. Σύμφωνα με την περίπτωση Β' της παραγράφου άνω του άρθρου 72, του 38-52, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ένα τρίμηνο έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταπούνται επιθυμητικό παρατηρήσεων ψηφία, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Με την υπαλλήλου 193-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός μέσα στο 2015. Εάν με την ανωτέρω έκθεση, του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, κάθε οικονομικό έτος, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση ίσπραξη των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έξοδα, που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της κρίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας 15 ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως προσφέρει στους δαπανούς, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσει που από την έκθεση προκύπτει και δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Δυνάμει να αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Η δικιά μου έκθεση αυτή υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή και τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Συμφωνήσατε στην Οικονομική Επιτροπή. Κύριε Σπυρίδωνα. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις είναι η εικόνα του πώς δουλεύει ένας Δήμος. Πολλές φορές θεωρούμε ότι είναι μια λογιστική διαδικασία,
όμως από εδώ φαίνεται πώς κινείται ο Δήμος, αν εισπράττει αυτά που πρέπει να εισπράξει, τι κάνει με τα έξοδά του και φυσικά τι κάνει με τις επενδύσεις. Παρατηρώ λοιπόν ότι στα τακτικά έσοδα υπάρχει βεβαίωση, ενώ είμαστε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, δηλαδή στα μισά του έτους, βεβαίωση 36% επί του προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι είτε ο προϋπολογισμός είναι εκτός, δεν μιλάει για έσπραξη, μιλάει για βεβαίωση. Είτε είναι υπερβολικά τα έσοδα που μπήκαν στον προϋπολογισμό για να βεβαιώσουμε στους 36% ή δεν έγιναν οι βεβαιώσεις οι οποίες οφείλαμε να γίνουν στο πρώτο εξάμεινο. Επίσης, όσον αφορά τα έξοδα, έχω να κάνω εξής παρατήρηση. Στις επενδύσεις και συγκεκριμένα στον τομέα των έργων, έχουμε προϋπολογίσει 201.399 ευρώ. Από αυτά, έχουμε, είναι εντεταλμένα, έχουν γίνει εντάλματα, οι 4.899 και αυτές έχουν πληρώσει. Δηλαδή το έργο που έγινε και τιμολογήθηκε τους 6 μήνες, σύμφωνα με αυτό που βλέπω τώρα εγώ εδώ, είναι 4.899 ευρώ, ήδη το 2,43% του αρχικού προϋπολογισμού. Λογικά θα έπρεπε να ήταν στο 50, εν πάση περιπτώσει και κάτω από 50. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τέλος, αν αφρίσουμε τις εισπράξεις, είναι της τάξης των 2.104.000 ευρώ. Από αυτά έχουν πληρωθεί 1.307.000 και παραμένει ένα αποθυματικό 737.000. Πρώτον, επειδή το μαθηματικό κατεμένα είναι επικίνδυνο τις μέρες που περνάμε. Δεύτερον, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισότητα στην αγορά. Το να κρατάμε στο Δήμο 739.000, δηλαδή 737.000, το 1 τρίτο περίπου αυτών που εισπράχθησαν, σημαίνει ότι έχουμε δημιουργήσει ασφυξία την ομάδα αναλογιών στη μικρή μας αγορά. Αν έκανε, ας πούμε, το κράτος κάτι ανάλογο, θα είχαμε και ανάλογη επίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιταχυνθούν οι πληρωμές εφόσον υπάρχουν χρήματα, γιατί δεν υπάρχει περίοδος χρονική που η αγορά να έχει περισσότερη ανάγκη από ρευστό από ό,τι έχει τώρα. Και επιπλέον θα πρέπει τα έργα τα οποία έχουν προσδιοριστεί και έχουν περιγραφεί και έχουν προϋπολογιστεί, αν δεν είναι εικονικά και τα βάζουμε απλώς για να τα βάλουμε, θα πρέπει να τάχιστα να μεγαλώσει η απορρόφησή του, γιατί βέβαια το 2,7% δεν είναι ούτε καν ποσοστό απορρόφηση. Εν πάση περιπτώσει, θα ψηφίσουμε την τριμηνιαία αυτή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, αλλά επισημάναμε τα τρία αυτά σημεία και παρακαλούμε να διορθωθούν το συντομότερο δυνατόν αυτοί οι δείκτες. Πολύ σύντομα, τις διαπιστώσεις που κάνετε τις αναγνωρίζουμε και εμείς και συμφωνούμε και εμείς αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε και πρέπει να συμβάλλουμε να αλλάξουν αυτοί οι δείκτες. Δεν υπάρχει μια αμφιβολία. Απλώς θα τα πω έτσι με πολύ λίγα λόγια για ποιο λόγο δεν θα μπορούσατε να αλλάξουν μέχρι τώρα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα έργα, για να κάνεις έργα χρειάζονται μελέτες. Μελέτες λοιπόν για τα έργα τα οποία θέλουμε να κάνουμε και αυτά που κλείνει στον προϋπολογισμό, στο τεχνικό πρόγραμμα και για άλλα, δεν υπάρχουν. Και αναγκαστικά η μεθοδολογία λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε πρώτα τις μελέτες. Και αυτό το δείτε και στο επόμενο θέμα που αφορά την αναμόρφωση, ότι μειώσαμε κάποιους κωδικούς έργων και αυξήσαμε κωδικούς για μελέτες. Όσο και να θέλαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε φέτος κάποια έργα χωρίς μελέτες. Δεύτερον, είμαι κάποιες μελέτες οι οποίες κρίθηκαν ότι δεν είναι επαρκείς και δεν μπορούν να υλοποιηθούν ως έχουν. Παράδειγμα, πήγαμε να βάλουμε μπροστά τη μελέτη που υπήρχε στο Δήμο για τον Άγιο Κωνσταντίνο, η οποία ήθελε βέβαια και μια τυπική επικαιροποίηση, και βρήκαμε πάρα πολλές ποιοτικές ελλείψεις και ποσοτικές και στις περιγραφές και την δώσαμε σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες στον πατέρα μου και στον Δημήτρη τον Διαμαντόπουλο, οι οποίοι ως αρχιτέκτονες κάνανε μια μεγάλη έκθεση με παρατηρήσεις. Τις επιστρέψαμε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, θα τις ξαναστείλουμε στην ΤΥΠ
ώστε να τροποποιηθεί η μελέτη, να μας ξαναγυρίσει πίσω, να την εγκρίνουμε και μετά να δρομολογήσουμε την εκτέλεση του έργου. Αυτό στην καλύτερη περίπτωση θα έχει γίνει μέχρι το Δεκέμβρη. Την ώρα λοιπόν που, όπως θα τα πούμε μετά για την αναμόρφωση, αναζητούμε με αγωνία να βρούμε χρήματα για μερικά άλλα πράγματα, το πρακτικό, η μόνη πρακτική λύση και η αυτονόητη είναι να μειώσουμε κωδικούς λοιπόν κάποιων έργων ή να κάποια άλλα που λέτε ότι φαίνεται δεν έχουν γίνει και, προφανώς μερικά δεν μπορούν να γίνουν. Οπότε αυτή είναι η σκοπιμότητα. Μας άλλαξαν και τις προτεραιότητες οι καταστροφές. Τα έξοδα που κάναμε και εμείς, γιατί είναι ελάχιστη η συνεισφορά που υπάρχει από την κρατική μηχανή μέχρι τώρα για όλες τις αποκαταστάσεις των, καταστροφών και των πλημμυρών. Κάναμε πάρα πολλά έξοδα. Περισσότερα έχουμε εξοδεύσει αλλήμος χώρου για εργασίες και για κάποιες αγορές και προμήθειες, παρά το Υπουργείο που έδωσε 150.000 ευρώ για σημειωτέων, ακόμα δεν έχουν πληρωθεί από τα χρήματα. Έχουν κολλήσει κάποια της Ελλάδος λόγω της γνωστής ιστορίας του τελευταίου μήνα. Και η περιφέρεια συνέχεια μας ενημερώνει για μικρότερα ποσά που είναι έτοιμο να εγκρίνουν. Και γι' αυτόν τον λόγο ψάχνουμε να δούμε και εξοικονομήσαμε χρήματα από αλλού. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Τώρα το αποθυματικό για τις πληρωμές είναι παρακολουθώ όσο γίνεται τη ροή των πληρωμών, ενημερώνουμε, προσπαθούμε να πληρώνουμε εγκαίρως και γενικώς υπάρχει μια χρονική, μια σειρά χρονική που γίνονται οι πληρωμές και εκεί νομίζω αν δεν κάνω λάθος εκεί έχουμε μεγάλη στέγηση και στο γεγονός ότι μας πιστώνεται ότι στο γεγονός ότι τα 150.000 ευρώ δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, τα οποία μας ανατρέπουν και κάποιους δείκτες. Εν πάση περιπτώσει, είναι και για μας ένα ζητούμενο να μειώνεται το αποθεματικό. Νομίζω ότι λόγω γενικότερων καταστάσεων που δεν έχουν να κάνουν με εμάς, πάρα πολλοί, ειδικά οι παλιότεροι, αν δείτε, δικαιούχοι, δεν έχουν φέρει τα έγγραφα που χρειάζεται για να πληρωθούν. Ούτε δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Είναι και στραγγαλισμένο και η αγορά. Δηλαδή και αυτός που θέλει να πληρωθεί για κάποιο λόγο δεν έχει μια ενημερότητα. Μανώλη, δεν ξέρω, θες να πεις περισσότερα για αυτό το πράγμα. Από το γενικό πλαίσιο. Εγώ θέλω να πω ότι οι πληροφυλές του Δήμου είναι ελάχιστες. Είναι δεδομένε σε εμά. Έχουμε ένα θέμα με το. Οι πληροφυλές που είχαμε από τα παρελθόντα έτη, δηλαδή μιλάμε για το 14 και πίσω, έχουν στο 95% εξοπληθεί και είναι αυτό το περιπτώσιο που είπατε ότι δεν έχουν ασφαλιστικές ενημερώτες συγκεκριμένα τρία άτομα. Τρία είναι. Έτσι, τα άλλα θα έρθουν εδώ για διαγραφή, διότι είναι από δίπλα εγγραφές. Ένα σύνολο, μιλάμε τώρα για 6.000. Τώρα, όσο αφορά τα υπόλοιπα, έχουμε ένα ποσό 101.000, το οποίο έχει ενταλθεί. Έχει εγκριθεί από την Επίτροπο και αφορά τις καταστροφές. Φαίνεται, αν αισθάνεται στο σύνολο του 6, διαφορά ενταφέρουν από πληροθέτων. Είναι περίπου 101.000 ή κάτι παραπάνω. Περιμένουμε τη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να μπουν στο λογαριασμό του να πληρωθούν, να εξοφληθούν. Ακολουθούμε κατά γράμμα τις οδηγίες, γιατί έχουμε περιορισμό. Έχουμε σε εκκρεμότητα 4 μήνες, 5, τη σύμβαση που έχει γίνει των σκουπιδιών που έγινε κατά τον μήνα Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη και Απρίλη με το κατεπήγον και το πρώτο έντομο έχει πάει στην έκτη επίτροπο υπέρ σπερτώσει γιατί υπήρχε διαφωνία. Έτσι λοιπόν έχουμε και εκεί κάποια τέτοια θέματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε στον καιρό. Επίσης έχουμε κάποια ποσά τα οποία είναι ειδικευμένα και πρέπει να πάνε για συγκεκριμένα έργα. Πρέπει να καλύψουν κάποιες δράσεις, ειδικά αυτά τη ΣΑΡΑ. Εφόσον και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν έχουμε μελέτη να κάνουμε κάποιο έργο, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε άλλα πράγματα. Γι' αυτό και οι επενδύσεις είναι χαμηλωμένες. Όσο για τα έσοδα που άκουσα και το. Ναι, υπάρχει μια εξαίρεση. Να σκεφτείτε ότι βγάλαμε μεγάλο νερό, βγάλαμε πολλά δίμηνα μαζί, με σκοπό να έρθουμε σε πολύ καλή σχέση του τρέχοντος χρόνου και των λογαριασμών που βγάζουμε.
δεν έχει βεβαιωθεί. Δηλαδή το επόμενο που θα βγει θα έχει και, και λογαριασμό του 15 μέσα. Οπότε θα ανέβει το βεβαιωθέν έσοδο. Επίσης δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα, γιατί ήταν η περίοδος, είχαμε τις αυτά με το γράφημα, κάποια που δώσανε και πιο μπροστά με την... Δεν θέλαμε να επιβαρύνουν το κόσμο, δεν πήγε το νεκογραφείο, δεν έχει πάρει το νεκογραφείο, δεν έχει βεβαιωθεί. Θα βεβαιωθεί αρχές του, ήδη έχει δοθεί να εκτυπωθεί. Θα μοιραστεί τώρα το αρχές Αυγούστου. Και βέβαια υπάρχει ένα θέμα με την εισπράξη των ενοικίων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα δούμε και περιμένουμε τι θα γίνει με αυτό, και να το ρυθμίσουμε. Έγιναν ρυθμίσεις, ήρθε κόσμος, περιμένουμε να έρθει περισσότερο κόσμο, γίνανε κινήσεις αυτές. Τώρα θα δούμε πώς θα τρέξει. Έπρεπε δηλαδή αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος, να μας δείξει αυτοί που κάναν τις ρυθμίσεις, θα ήταν ο πρώτος μήνας που θα ουσιαστικά θα πληρώνανε τη δόση τους, τι θα γίνει με αυτό. Τι θα γίνει αυτό, το επόμενο διάστημα. Να δούμε τι θα γίνει με την εισπραξιμότητα αυτή. Πώς θα πάει το σύστημα αυτό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε διορθωτικό πάνω στον προϋπολογισμό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, διότι παρόλα αυτά η εικόνα την έχω κοινοποιήσει νομίζω στο εισηγητικό της οικονομικής, τουλάχιστον από τη στοχοθεσία, είμαστε γύρω στο 8% με όριο το 10%. Αν συμπολογίσουμε και τα θέματα τα ανεξόφυτα, θα είμαστε ακόμα πιο χαμηλά. Γι' αυτό και στην εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα τριμήνια, να μπει και όρος ότι να μην γίνει, να μην προβεί, να μην προβούμε σε υποχρεωτική αναμόρφωση. Λόγω των τριμηνιαίων, λόγω της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Έχουμε κάποια αντίρρηση για την ψήφιση της τριμηνιαίας ένωσης. Είμαστε όλοι σύμφωνοι, οπότε περνάει ομόφωνα το θέμα. Εγκρίνεται η τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού β' τριμήνου και έως 2015, ομόφωνα. Πάμε στο δεύτερο θέμα, που είναι η έκθεση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Πόρτου του 2015. Μάλλον όλες έχουμε απάντηση. Δεν είναι και απαραίτητο. Έχω κάνει μια εξήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια, εγώ τώρα ουσιαστικά πρέπει να εισηγηθεί, κυρία Πρόεδρε, στο Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκθεση. Όχι, το προηγούμενο. Για την αναμόρφωση. Έχει προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θέλετε να αναγνώσω την απόφαση. Όχι, αλλά εφόσον ναι, αν υπάρχει ουσιαστικά και στο προηγούμενο και σε αυτό το θέμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι. Για το προηγούμενο. Έκκληση απόφαση οικονομικής επιτροπής. Ακριβώς. Αναμόρφωση του υπολογισμού. Το ίδιο φορά και το δεύτερο θέμα, έκκληση απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί αναμόρφωσης του υπολογισμού. Εγώ σε γενικά τις γραμμές θα πω ότι ουσιαστικά κάνουμε αναμόρφωση για δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, είναι ότι μας ήρθε η επιχορήγηση. Τώρα μας έρθει η επιχορήγηση για το ενίκιο του ΚΕΚΟ. Σύμφωνα με τις διατάξεις δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Στη σύνταξη του προϋπολογισμού γίνεται με αναμόρφωση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου με ποσό 10.000 από την πολιτική προστασία για την αντιμετώπιση των δαπανών της πλημμύρας του Δεκεμβρίου του 2014. Να θυμίσω ότι είχε περάσει κάποιο έγγραφο που μας ενέκριναν τις 10.000, λόγω αλλαγής του έτους, ήταν 29 του μήνους Δεκεμβρίου, δεν προχώρησαν οι διαδικασίες και ολοκληρώθηκαν τώρα. Άρα λοιπόν έχουμε και αυτό το ποσό για να μορφώσουμε και τις 10.000 ευρώ. Επίσης ήρθε και ένα ποσό τελευταία στιγμή από 2.000 περίπου ευρώ, 2.470, που αφορά την εκλογική αποζημίωση
που δικαιούνται οι υπάλληλοι του Δήμου που συμμετείχαν σε εκλογές του Ιανουαρίου. Αυτά βέβαια σαν, έχουν έρθει σαν χαρτιά, έτσι, δεν έχουν έρθει σαν χρήματα, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τα συμπεριλάβουμε σε αυτήν την ανάμορφωση. Και βέβαια αντιμετωπίσαμε και τις ανάγκες της υπηρεσίας για το υπόλοιπο διάστημα σε έργα, εργασίες, κωδικούς οι οποίοι ήταν ελληματικοί και κάποιοι, οπότε ακολουθήσαμε τη μέθοδο. Καταρχήν στα έσοδα δεν πειράξαμε το σκέλος 1 γιατί δεν είχαμε πουθενά υπερβάσεις των εσόδων. Έτσι τακτοποιήσαμε πάλι να παραμείνει η ομάδα 1 στο σύνολο που υπήρχε. Και προχωρήσαμε σε μείωση κωδικών, όπως θα δείτε στο σκέλος των εξόδων, η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στη μείωση των εξόδων, μειώνουμε δηλαδή από κωδικούς, ένα ποσό 179.614 και μαζί με το αποθυματικό το οποίο έχει διαμορφωθεί και με τα 72.000 τα οποία υπήρχαν σαν αποθυματικό συν τις επιχορηγήσεις τις τρεις που είπαμε, τις 86, δημιουργήθηκε ένα σύνολο 216.000 στο αποθεματικό και από αυτό κάναμε δύο κινήσεις στα έξοδα, δημιουργήσαμε νέους κωδικούς, κάτι τρίτε, και κάναμε ενισχύ στο κωδικό, στο δεύτερο κομμάτι. Αν θέλετε τώρα να σας πω για τους κωδικούς οι οποίοι είναι νέοι. Α, το έχετε δει νομίζω. Είναι 5 κωδικοί είναι νέοι και οι υπόλοιποι είναι ενισχύσεις. Τελική διαμόρφωση του προϋπολογισμού. Έχουμε διαμορφώνεται δηλαδή ο προϋπολογισμός σε 5.253.036.34 στα έσοδα. Έξοδα 5.203.036.34 και ένα αποθεματικό 50.000. Πήγαν πολλά από αυτά που έπρεπε να ενισχυθούν, τα οποία είναι καθαρά θέμα προτεραιοτήτων, ας πούμε, και πολιτικής απόφασης. Και μέσα σε αυτά, δώσαμε οδηγίες και σε συνεργασία με τον Μανώλη, ας πούμε, καταρχήν πήγε το εκποδική που χρειαζόταν για το πρόγραμμα μυστικής προβολής. Γιατί όταν είχαμε κάνει τον προϋπολογισμό και είχαμε κάνει την προηγούμενη αναμόρφωση, δεν είχαμε ακόμα συγκεκριμένο το πρόγραμμα. Βάλαμε πολιτιστικές εκδηλώσεις 10.000 ευρώ, τα οποία είναι και τα μοναδικά πολιτιστικά που υπάρχουν στους εκποδικούς του προϋπολογισμού. Και νομίζω δεν υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Και εδώ μάλιστα θέλω να πω ότι ένας από τους λόγους που το κάναμε είναι γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει κατορθώσει η περιφέρεια, καλός ή κακός βέβαια, να δώσει την επιχορήγηση που είχε υποσχεθεί για το χώρο Arts Festival. Οπότε χρειαζόμαστε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να το κάνει ούτε και τον Αύγουστο, ώστε ένα άνοιγμα που υπάρχει εκεί και μια υποχρέωση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του χώρου Arts Festival να καλυφθούν από τον Δήμο. Και άλλο ένα πεντοχίλιαρο περίπου θα μείνει ως υπόλοιπο μέχρι το τέλος της χρονιάς για να βρουν μέσα εκεί, ας πούμε, και τους πληγμένους και εκδήλωση. Θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλο το ποσό, μικρό είναι και ήταν απαραίτητο να γίνει. Κάτι άλλο είναι ότι έχουμε βάλει μελέτες, όπως σας είπα. Μία μελέτη είναι η οικονομοτεχνική μελέτη που ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τον βιολογικό καθαρισμό. Μελέτες τις οποίες θα αναθέσουμε και αφορούν το χώρο του Αγίου Στεφάνου, όπου και εκεί έχουμε μια εμπλοκή με την περιφέρεια και σας τη λέω παρεπιπτόντως, ότι ενώ είχε υποσχεθεί να αναλάβει τη μεταφορά των φερτών υλικών, παρά την πάρα πολύ έντονη αλληλογραφία και πίεση, η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα νήσων. Και η περιφέρεια, αρχικά η περιφέρεια και μετά η υποχρέωση μεταφέρθηκε στην περιφερειακή ενότητα νήσων. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχεδόν επαιγμός σε αυτό το κομμάτι και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε είναι το ένα θέμα, δεν θέλω να το συζητήσουμε τώρα. Το άλλο θέμα είναι τι θα κάνουμε με το πρόβλημα. Και
Αναζητώντας, βρήκαμε ότι υπάρχει εγκεκριμένο βασιλικό διάταγμα του 1970-72 για το πάσωμα που ήδη έχει γίνει εν μέρη στον χώρο του Αγίου Στεφάνου και μπορεί αυτό να συνεχιστεί και να γίνει με βάση περιβαλλοντικές και τεχνικές μελέτες λιμενικών έργων για τις οποίες φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε κωδικούς ώστε να ανατεθούν και εφόσον εγκριθούν, αυτό θα πάρει χρόνο. Αλλά είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος και μελλοντικά. Φυσικά θα λάβουμε υπόψη μας κάθε παράμετρο, μην φανταστείτε. Θα είναι κάτι πολύ πιο καλό από αυτό που έχει γίνει άμεσα μέχρι τώρα. Με αυτόν τον τρόπο όμως κάποια φερτά που είναι καθαρά και είναι εκεί συσσωρευμένα μπορούν να αξιοποιηθούν. Το επόμενο βήμα και σε ό,τι αφορά το τι θα κάνουμε για εκεί την περιοχή είναι ότι θα μεταφέρουμε και μόνοι μας φερτά, παρότι αυτό έπρεπε να το είχα κάνει άλλοι. Και εκεί μάλλον θα χρειαστεί πάλι κάποια αναμόρφωση, ίσως κάποια στιγμή, ανάλογα με ποιο κωδικό θα περισσέψει. Το πολύ κρίσιμο ήταν να ξεκινήσουμε με την ανάθεση των μελετών, ώστε να τελειώσουμε μια ώρα αρχίτερα και να έχουμε δυνατότητα παρέμβασης κοντά στην ακτή μια ώρα αρχίτερα. Θα είναι μετά από αρκετό καιρό, αλλά όσο νωρίτερα το ξεκινήσουμε, τόσο νωρίτερα θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Ενισχύσαμε επίσης τα νομικά που ξεμείνανε, γιατί οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι πολύ μεγάλες. Ενισχύσαμε κωδικούς για την κατασκευή, για την αποκατάσταση του ρολογιού, του μηχανισμού και του κτηρίου εσωτερικά, ώστε να ξανά είναι λειτουργικό και ευπαρουσίαστο και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αυτό θα μπορεί να παραδοθεί και να μπορεί να το επισκεφθεί ο κόσμος. Ενισχύσαμε κωδικούς του ΚΑΠΗ, όπου υπάρχουν τεράστια ελλείψεις κτηριακές και ελλείψεις υποδομών αναφορικά με το νηπιαγωγείο, αλλά και ανάγκες που υπάρχουν για τη μεταστέγαση που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο των Περιφερειακών Γιατρίων του Κέντρου Υγείας. Και για όλους αυτούς τους λόγους και για πάρα πολλούς άλλους που είναι πιο λεπτομέρειες και ήταν υπηρεσιακές ανάγκες, χρειάστηκαν να εξασφαλιστούν πάρα πολλές δαπάνες και να μειωθούν από άλλους κωδικούς και για αυτόν τον λόγο αναγκαστήκαμε να μειώσουμε κωδικούς που πολύ θα θέλαμε να πούμε ότι θα τα κάνουμε όλα μέχρι το τέλος του 2015, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βάζει προτεραιότητες και να τις ιεραρχείς. Το κάναμε και με πολύ μεγάλη δυσκολία αναγκαστήκαμε να μειώσουμε άλλους κωδικούς με ρεαλιστικό κίνητρο και κριτήριο, οι οποίοι, επειδή θέλω να προλάβω είτε το πείτε είτε δεν το πείτε, το λέω και μόνος μου, είναι πράγματα που δεν θα γίνουν φυσικά μέχρι το Δεκέμβριο, αλλά οπωσδήποτε θα γίνουν στην επόμενη χρονιά και πάντα από το σχεδιασμό ένα μεγάλο ποσοστό την πρώτη χρονιά μας έτυχε, ελπίζουμε πολύ μικρότερο την επόμενη. Στην πορεία αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί αλλάζουμε τα δεδομένα. Και έτσι λοιπόν είδαμε ποιοι κωδικοί είχαν διαθεσιμότητα μη υλοποιήσιμων δαπανών και τους μειώσαμε αναγκαστικά. Είναι δύσκολο αυτό που κάνουμε, το μόνο εύκολο είναι να το κριτικάρει κανείς. Αλλά ελπίζω και πιστεύω ότι θα αναγνωρίσετε τη δυσκολία και την αναγκαιότητα των επιλογών μας. Ευχαριστώ. Κύριε Μωρό. Ευχαριστώ κύριε Μωρό. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αν ο προϋπολογισμός είναι ο σχεδιασμός του Δήμου, πόσο μάλλον μία αναμόρφωση που γίνεται κατόπιν, απευθύνομαι σε εσάς κύριε Δήμαρχε, και για πολιτικούς λόγους και όχι στον εισηγητή που λογιστικά έγραψε την αναμόρφωση. Εγώ αυτό μίλησα. Ναι. Λοιπόν, πόσο μάλλον δεν λοιπόν η αναμόρφωση ενός προϋπολογισμού που σημαίνει ότι ο Δήμος έχει κατασταλάξει και χαράσει τον προγραμματισμό του και την πολιτική του. Δεν θα αναφέρω λοιπόν στα έσοδα και πάω κατευθείαν στο σκέλος των εξόδων. Αμοιβή, θα τα πάω με τη σειρά τα όπως είναι γραμμένα εδώ. Αμοιβή συμβούλου των χρηματοδοτήσεων. Αφαιρείται 10.000. Από τα 14 αφαιρείται 10.000. Διαφωνούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο οι σύμβουλοι προκειμένου να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις από διάφορα προγράμματα που ενδεχομένως τρέχουν. Αφαιρείται 1.000 ευρώ
από επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία. Διαφωνούμε. Ήταν 1.000 ευρώ, τα αφαιρείτε. Πάω συντήρηση κτηρίου δημοτικής αγοράς. Ήταν 6.000, αφαιρείτε τα 5. Δεν θα γίνει καμία συντήρηση στο κτίριο της δημοτικής αγοράς. Ρωτάμε. Ανάπλαση κτηρίου δημοτικής αγοράς. Ήταν 10.000, αφαιρείτε τα 9. Σε σχέση και με το προηγούμενο, δεν θα γίνει τίποτα λοιπόν εκεί πέρα. Δαπάνες ασφαλιστικού συμβούλου για κάλυψη δαπανών μετακομιδής ασθενών. 18.000 ήταν οι γεγραμμένες, ήταν οι αεροδιακομιδοί, φαντάζομαι. Συμβολέ. Ναι, αφαιρείται όλο το ποσό. Ήτανε το πρώτο πράγμα που είπατε ότι θα κάνετε μόλις αναλάβετε τη διοίκηση του τόπου. Προεκλογικά είχαμε αντιπαρατεθεί επί του συγκεκριμένου θέματος, θυμάστε. Ναι. Και για το συγκεκριμένο λοιπόν που βλέπω εδώ ότι αφαιρείται όλο το ποσό, σας θυμίζω ότι ήταν η σημαία του προεκλογικού σας αγώνα. Διαμόρφωση, με διαμόρφωση παιδικής χαράς ασκελίου. Ήταν εγγεγραμμένα 2.000, τα αφαιρείτε. Δεν θα γίνει τίποτα για την παιδική χαρά του ασκελίου. Κάτι υποτυπώδες, τίποτα. Ποια παιδική χαρά του ασκελίου. Την όποια. Με την ίδια λογική που λειτουργούν και άλλα. Πολλά δεν είναι, αλλά είναι κάποια. Θα σας τα δώσουμε κι εμείς μετά, θα απαντήσουμε. Πάω στο 37, αμοιβή εργασίας τοποθέτησης οδών και αριθμών. Ήταν 2.500, το αφαιρείτε. Ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία την είχαν πει όλοι θετικά και οι πολίτες κυρίως, ότι θα ονοματοδοτήσουμε τις οδούς. Αφαιρείται το ποσό. Όλο. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Αφαιρείται και αυτό. Δεν ξέρω τι είναι λογική. Δεν θα χρειαστεί κανένα τεχνικό σύμβουλο. Ενδεχομένω. Έτσι είναι και τα αποφασίσει. Πάμε σε άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Ανάπλαση πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου. Από 2.893 αφαιρείται τα 20.000 ευρώ. Αφήνεται τα 893. Που είχατε κάνει προσωπικά δημοσιεύματα προεκλογικά ότι δεν είχαμε προχωρήσει στην ανάπλαση της πλατείας. Μας είπατε βέβαια προηγουμένως μια αιτιολογία. Εμείς βλέπουμε ότι φεύγει και από τον προϋπολογισμό τελείως το ποσό πια. Ναι. Διαφωνούμε. Φεύγει και το ποσό διαμόρφωσης χώρου εναντιδικίου. 10.000 εγγεγραμμένο, φεύγει και αυτό, 10.000 φεύγει. Συντήρηση χώρου του πρωταφείου, 2.000 εγγεγραμμένο, 2.000 φεύγει. Δεν θα χρειαστεί τίποτα για τη συντήρηση. Μπορεί να πήραμε κάποιο άτομο εκεί, αλλά δεν θα χρειαστεί τίποτα για τη συντήρηση του νεοπροταφείου. Θεωρείτε. 2.000 ήταν το κεφάλαιο. Πάμε τώρα στους νέους κωδικούς. Και εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον ένα σημείο. Θα πάω κατευθείαν στο 5 που είναι η προμήθεια ψυγείου νεκρών. Καταρχήν πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός, δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας και θα ήθελα να απάντηση από αυτού. Θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας του κημητηρίου. Θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των τελών, αν τυχόν έχετε σκοπό να φέρετε κάποιο τέλος. Και η ερώτησή μας είναι, σε σχέση με την αφαίρεση τελών, όπως πληρώνουν οι συγγενείς, ο νεκρός, παραγράφονται του νεκρού. Λοιπόν, και η ερώτησή μας είναι, αφαιρείτε το ποσό της αεροδιακομιδής και προσθέτετε, ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη, το ζήτησε τόσο ο κόσμος, δηλαδή που προσθέτετε την προμήθεια ψυγείου νεκρών. Πραγματικά έχουμε μεγάλη απορία επ' αυτού. Αφαιρείτε δηλαδή η διακομιδή των ασθενών που είναι ζωντανή και προσθέτουμε το ψυγείο. Εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά ούτε να σκεφτώ δεν τώρα. Έτσι θα το πούμε γραμμένο στο κράτη. Δεν ξέρω πώς θα το εγγράφει κάθε δημοσιογράφος. Αυτό δεν με ρωτάτε εμένα. Εγώ εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο θα θέτω πολιτικά ερωτήματα. Πάμε σε ενισχύσεις. Αμοιβές νομικών και συμβολιογράφων. Από 36 προσθέτουμε 7, πάμε στο 43. Νομίζουμε ότι είναι μεγάλο το ποσό. Έχουμε κάνει και οικονομία. Συντήρηση.
συντήρηση και επισκευή κτηρίου ρολογιού. Και είναι δούμε και νομίζουμε ότι έχει πάει αρκετά λεφτά. 15.000 ευρώ. Ήταν 5 εγγεγραμμένα και προσθέτα άλλα 10. Σύνολο 15.000 ευρώ. Συντήρηση και επισκευή μνημείων, πλατιών, ηρώων, λιμοστένη, καποδίστρια κτλ. Ήταν 8 και προσθέτουν άλλα 5. Πάμε στο 13. 13.000 ευρώ για τη συντήρηση των μνημείων. Το κεφάλι μου κάνει 13.000 ευρώ. Εσύ ξέρετε. Εμείς εκφράζουμε μια απορία. Άμα κάνει τόσο πολύ το κεφάλι του αμοιβή για παροχή εργασιών Συμβούλου Τουριστικής Ανάπτυξης. Ήταν 1.000 ευρώ, προσθέτουμε άλλα 8.300. Πάμε στο 9.300 για το Συμβούλιο Τουριστικής Ανάπτυξης. Δεν μας έχει παρουσιαστεί το έργο του αναλυτικά, τουλάχιστον εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν έχει παρουσιαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο στην Επιτροπή. Δεν ξέρω αν έχει παρουσιαστεί. Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Από 500 ευρώ πάμε στο 9.500. Είπατε προηγουμένως ότι εδώ αφορά κυρίως τα πολιτιστικά. Γιατί είχα γράψει ερώτηση και ξέρω μου την απαντήσατε. Τώρα για καθαρισμού δερμάτων και αυτών οι ενίσχυσεις που για την επάνω μας την αιτιολογήσατε. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο. Για να μην έτσι με ακριβωρήσω. Ευχαριστώ κύριε Αυτοτέ. Ο κύριος Δημάρχος. Θα μπορούσα να κάνω παιδί και να σας πω μία τις δαπάνες που ενισχύσαμε, γιατί το κάναμε. Και μετά να σας ρωτάω από πού θα βρίσκατε στα λεφτά για να κάνετε αυτή την ενίσχυση. Τέλος πάντων, τις απορίες σας θα απαντήσω γενικά τη φιλοσοφία την είπα προηγουμένως. Όσο έχω σημειώσει, τα απαντάω και άμα κάποιοι ξεχάσουν και θέλετε να απάντησε, να το εκτιμήσετε. Λοιπόν, σύμβουλος χρηματοδοτήσεων. Έχει να κάνει αυτό που έλεγα πριν με τα έργα. Στην αρχή, όταν μπήκαμε στο Δημαρχείο και ψάξαμε να βρούμε ορισμένες δυνατότητες για υπαγωγή σε κάποια προγράμματα, χωρίς να έχουμε σύμβουλο με σύμβαση, με κάποια βοήθεια, και μας είδαμε και μερικά προγράμματα που τρέχουν κτλ. Διαπιστώσαμε ότι αυτό που λείπει είναι οι μελέτες που δεν έχει ο Δήμος. Και άντε και είχε κάποιες μελέτες, παράδειγμα έχει μια μελέτη για αφαλάτωση. Και υπήρχε ένα πρόγραμμα για αφαλάτωση. Άρα μια εύλογη παρατήρηση των πόσων που κάνει κανείς είναι εδώ, δεν σου χρειάζεται ο σύμβουλος. Δεν μου χρειάζεται και ο σύμβουλος, γιατί για να μπορείς να κάνεις το έργο και να επαχθείς στο πρόγραμμα, πρέπει να έχεις ένα ιδιόκτητο οικόπεδο, ας πούμε, το οποίο να πεις ότι είναι δικό μου, άκρο, και εδώ θα εγκαταστήσω τη μονάδα της απαλάτωσης και γι' αυτό και να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στο αίτημα. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι όλα που ήταν σε κρεμότητα ή το μεγάλο του ποσοστό πάσχει σε επίπεδο προϋποθέσεων. Και πάρα πολλά από αυτά που εμείς εργαρχούμε ως σημαντικότερα, γιατί ας πούμε το αν θα κάνουμε αφαλάτωση ή όχι, μπορεί να πούμε ότι δεν είναι και το σημαντικότερο. Ενώ ξέρω εγώ το να φτιάξουμε εδώ αυτό το κτίριο είναι σημαντικό. Λοιπόν, εκεί χρειάζονται μελέτες. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, για την πλατεία του Ολύμπου Κωνσταντίνου. Γενικώς, για μελέτες, σε επίπεδο μελετών είμαστε πολύ πίσω. Και το πρώτο βήμα μεθοδολογικά είναι να αναθέσουμε σε μελετητές διάφορες μελέτες και να ασχοληθούμε με αυτό το επίπεδο. Αναπόφευκτα λοιπόν, μέχρι τώρα που είναι Ιούλιος του 2015, είμαστε 10 μήνες περίπου στη Δημοτική Αρχή, αξιολογήσαμε ότι το να κάνω μια σύμβαση για σύμβουλο χρηματοδοτήσεων ιεραρχικά έρχεται δεύτερο από το να αφιερώσουμε κάποιες δαπάνες για κάτι άλλο που το θεωρούμε πιο κρίσιμο. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχει μείνει ανέγκυχτο αυτό το ποσό. Το ποσό αυτό που έβλεπε την ετήσια αμοιβή του. Λοιπόν, το ότι το μειώσαμε καταλαβαίνετε ότι τη δείχνει είναι έχει ένα υπόλοιπο που αφορά αν είχε συγκληθεί με το Δήμο ένα σύμβουλο χρηματοδοτήσεων, θα είχε πληρωθεί από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα. Ήδη οι 7 μήνες
έχουν περάσει χωρίς να έχει γίνει τέτοια σύμβαση. Προφανώς λοιπόν υπάρχει περίσσευμα σε αυτό το κωδικό. Το λέω τεχνικά για να καταλάβετε. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει περίσσευμα πρέπει οπωσδήποτε να το πάμε αλλού. Το γιατί υπάρχει το περίσσευμα πάλι σας το εξήγησα. Και θα σας λέω και από τώρα ότι ούτε τον επόμενο μήνα ή τον μεθεπόμενο θα προβούμε σε μια τέτοια συνεργασία. Θα προβούμε προς το τέλος του χρόνου. Για τα πολιτιστικά, τι μου είπατε ότι είναι πολλά, τα 10 χιλιάρικα. Από το 0 που είχατε τόσα χρόνια, κάτι είναι και το 10. Κάναμε και αυτοσχεδιασμούς να καταλάβουμε και να μάθουμε γιατί δεν το ξέρανε και οι οργανισμός, αφού ποτέ δεν ζητεί το πολιτική. Κανένα σας είπα ότι είναι πολλά. Σας είπα ότι το ιδεολογήσατε. Θα το ιδεολογήσω. Εγώ μιλώ με το ιδεολογήσατε. Άζα. Ότι μας συγγνώμη, εντάξει. Κτίριο Δημοτικής Αγοράς. Ωραίο ακούγεται και εμείς το λέμε πρώτοι από όλους ότι πρέπει να φτιαχτεί. Για να φτιαχτεί λοιπόν χρειάζεται να είναι νόμιμο. Έλα όμως πώς ήταν δήμαρχοι από το 1974 τη μεταπολίτευση και μετά δεν φρόντισαν οι δημοτικές αρχές, ξέρω εγώ, οι αρμόδιοι, να το γενικεύσω, να το προσωποποιήσω. Ώστε να είναι νόμιμο το κτίριο και να μπορεί να πάρει μια πολεοδομική άδεια, ώστε μετά να μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε ένα έργο 5, 10, 20, 30 χιλιάδων να αναζητήσουμε και χρηματοδότηση να τη φτιάξουμε και ολόκληρη άμα είναι για να τη φτιάξουμε. Δεν έχει άδεια. Είναι παράνομο. Και θα μου πεις, μα καλά, παρόλα αυτά, δημοτική αρχίστε, δεν μπορείτε με πίεση που προπαρεμβάσει να τις κάνετε και χωρίς άδεια. Και θα σας απαντώ, όχι, γιατί μας χειλιάδες αυτά. Εδώ πήγαμε με άδεια στο Λιμενικό Ταμείο και κάθομαστε κάνουμε απολογίες στους εισαγγελείς επειδή είχαν καταγγελία ο εκπρόσωπός σας. Πάω παρακάτω. Για τυπικούς λόγους, όχι ουσιαστικούς, μιλάω τώρα. Αεροδιακομιδή. Είναι το πιο σοβαρό και είναι αυτό το οποίο μας προβλημάτισε περισσότερο από όλα. Ναι, δεν το είχα κάνει σημαία. Γιατί δεν είχα μία σημαία. Είπα πολλά πράγματα ότι θα κάνουμε μόλις βγούμε και για πολλά άλλα που κάνουμε έρχεστε και αντιδράτε και λέτε γιατί το κάνετε και σας λέμε ήταν προεκλογική μας δέσμευση. Τώρα που μία προεκλογική μας δέσμευση που προφανώς και καλό θα ήταν άμα δεν είχαμε υλοποιήσει, δεν αποφασίσαμε τους όλους που θα σας εξηγήσω να μην την υλοποιήσουμε, έρχεστε και λέτε δεν τηρείτε τη σημαία σας. Είναι μία από τις σημαίες πραγματικά. Αλλά δεν ήταν η μόνη. Έγινε και ανακοινώσεις επάνω. Βεβαίως έγινε και ανακοινώσεις. Και μετά μια μέρα λοιπόν μέσα στο χειμώνα μας πήρε τηλέφωνο το κέντρο υγείας και κάποιος από την Ήδρα και μας είπαν ότι διακομίζουν έναν ασθενή με το επτάμενο. Έφυγε από το επτάμενο και είχε βλάβει, ξαναγύρισε πίσω και είχε ξεμείνει ο ασθενής της Ήδρας στο δικό μας λιμάνι και έπρεπε να βρει ασθενοφόρο το κέντρο υγείας του Γαλατάτου χώρου και να τον διακομίσει ξέρω πώς την κόρη, δεν ξέρω πώς πού και ο άνθρωπος με μια απίστευτη ταλαιπωρία να φτάσει 10 ώρες μετά από την Ήδρα σε ένα νοσοκομείο. Η Ήδρα έχει το ίδιο συμβόλαιο που εμείς θέλαμε να κάνουμε με την Ήδρα Αμέρικα. Και παρόλα αυτά, ούτε το ελικόπτερο ούτε το ασθενοφόρο ήρθε να αντιμετωπίσει το περιστατικό μου. Μετά το ψάξαμε κι άλλο και βάζοντας σε μια ζυγαριά δική μας, για την οποία έχουμε όλη την ευθύνη και για την αθέτηση, αν θέλετε, της προεκλογικής εξαγγελίας, βάλαμε σε μια ζυγαριά και είπαμε τι χρειάζεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάμε αύριο να κάνουμε το συμβούλιο με την Ιντεραμέρικα. Δεν θα είχε κανείς να μας πει τίποτα σε πολιτικό επίπεδο, θα είχαμε τηρήσει τη δέσμευσή μας. Θα έκανε maximum 5 αεροδιακομιδές το χρόνο, οι οποίες βεβαίως θα ήταν χρήσιμες. Αλλά από ό,τι διαπιστώσαμε στην εμπειρία και στην έρευνα που κάναμε στο μεταξύ, θα υπήρχαν ενδεχομένως και φορές που θα βασιλόμασταν επάνω τους και δεν θα αρκόντουσαν. Και τι αποφασίσαμε? Ότι αλλάξαμε τις προτεραιότητες μας και ήδη έχουμε πάρει μια απόφαση ότι μια προτεραιότητα είναι να φτιαχτούν τα δημοτικά ιατρία. Αναζητούμε συνεννόησεις και λύσεις σε θέμα γιατρού και εκεί που πάσχουμε να υπάρχει μια 24ωρη βάρδια ύπαρξη διαθεσιμότητα κάποιου γιατρού μέσα στο νησί. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που φέραμε την προηγούμενη φορά έχει και ένα αίτημα το οποίο εγώ προσωπικά το υπέβαλα και στον νέο διοικητή της είπε για αναβάθμιση του περιφερειακού μας γιατρίου ώστε να έχουμε όπως και τα άλλα νησιά βάρδια συνέχεια στο νησί και προς υλοποίηση αυτής της απόφασης χρειάζονται κάποια χρήματα που έπρεπε να εξοικονομηθούν ώστε να τροποποιηθεί κάπως ο χώρος του καμπίν και να μπορεί εκεί να στεγάσει και τα ιατρία. Επόμενη προτεραιότητα είναι το θέμα των ασθενοφόρων και θα δείτε ότι και εκεί θα κάνουμε κάτι σύντομα. Μέχρι να τα κάνουμε αυτά που θα τα κάνουμε σύντομα, οπωσδήποτε υπάρχει ένα χρονικό παράθυρο που είμαστε μάλλον και σε μια κριτική που λέει ότι μια
υπόσχεση που του είχε δώσει και την τήρησε. Το δέχομαι, το κρατάω, δεν είναι αναχρήμιο αυτό που λέτε. Σας εξήγησα τους λόγους και θα δείτε ότι μόλις τηρήσουμε το σχεδιασμό που τώρα έχουμε κάνει, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο και θα δικαιολογήσει για ποιο λόγο δεν έπρεπε να δεχτούν αυτά τα χρήματα φέτος σε ένα συμβόλαιο. Και δεν θα δείτε ποτέ από μένα, από ότι δεν έκανα και μια λάθος αξιολόγηση σε ένα πράγμα που σχεδίαζα ή νόμιζα, θεωρούσα ότι θα ήταν σωστό. Εκ των πραγμάτων και του αποτελέσματος διαπιστώσαμε ότι δεν είναι. Αλλά αν δεν αναπληρώσουμε με καλύτερο τρόπο αυτά τα χρήματα τα οποία δεν διαθέσαμε εκεί, τότε θα έχετε δίκιο για όποια κριτική και να κάνετε και θα αναλάβω την κάθε ευθύνη. Αλλά θέλω να κάνετε λίγο υπομονή γι' αυτό. Να μιλήσω κι εγώ λίγο. Ναι. Κλείστε τα κινητά σας, παρακαλώ. Όταν ξεκινήσαμε και μιλάμε με την ασφαλιστική για τις αεροδιακομιδές και είχε έρθει η πρόσωπος της εταιρείας των σπρών και μιλάγαμε, σε ερώτημά μου για το ποια περιστατικά θα διακομίσουν, αυτή δεν ήξερε ότι εγώ είμαι γιατρός, μου λέει ό,τι περιστατικό για να έχετε, εμείς θα το κάνουμε διακομιδή. Της λέω το ελικόπτερο, μου λέει ναι. Της λέω ωραία, και έχω εγώ ένα κάταγμα το οποίο είναι κλειστό και δεν ξέρω αν είναι μόνο για άλλους που το πάρετε. Δεν θα πάρουμε το κάταγμα, μου λέει. Όταν άρχισα να της λέω περιστατικά, θα πάρετε αυτό, θα πάρετε εκείνο, θα πάρετε άλλο, μου είπε όλα όχι. Η τελική της απάντηση ήταν ότι θα είσαστε σε συνεννόηση με το Ιωάννη Σιδηραμέρικα να φτάνει στην Αθήνα. Αυτό θα σας λέει και θα κρίνει το περιστατικό από τηλέφωνο για το αν θα χρειαστεί να πάρει το ελικόπτερο ή όχι. Και μετά από εκεί αναλόγως θα περιμένετε να έρθει το ελικόπτερο, να φύγει, να πάει στην Αθήνα, να δούμε σε ποιο. Όταν του ρωτώ εγώ από πού θα φέρουν την ελικόπτερα, δεν ήξερα ακριβώς να μου πει το συγκεκριμένο σημείο που θα φύγει ή για το σε ποιο νοσοκομείο θα πάει το περιστατικό. Και όλο αυτό μου φαινόταν ότι ήταν κάτι πάρα πολύ φορολογικό. Όταν έχει ένα επίγον περιστατικό, που σε μία ώρα, αν περάσει απέναντι μία μισή, μπορεί να είναι στο νοσοκομείο και αν μη τι άλλο να διασωληνωθεί, να πει ναι, γελάσαι σε περιστατικά, τώρα μιλάς που δεν υπάρχει το στενοβόλο. Για να μην τα ξέρω. Τα ξέρει, ναι. Αλλά εγώ θα προτιμήσω το περιστατικό σε μία μισή ώρα να είναι εκεί. Το προεκλογικό αγώνα του Δημάρχου, τι ανακοινώσει που κάναμε τότε και τι λέγαμε. Επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ και το ψάχνω με τις ασφαλιστικές και μιλάω πάρα πολύ με την Ήδρα, το περιστατικό που είπε ο κ. Δήμαρχος που ήρθε από την Ήδρα και έμεινε εδώ πέρα, σε πληροφορώ ότι έφυγε μεταξύ, η γυναίκα καθόταν πίσω με την μπουκάλα αγκαλιά και μπροστά καθόταν ο καρδιολόγος για να πάει στην Αθήνα. Γιατί έπρεπε να πάει στην Αθήνα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Και μιλάμε για μια στιγμή τώρα που πληρώνει ασφάλεια στην Ιδραμέρικα στην Ήδρα για να την καλύπτει, γιατί η Ιδραμέρικα της απάντησε ότι εμείς για να σας πάμε στην Αθήνα θέλουμε 6 ώρες. Τρεις να έρθουμε κάτω και άλλες τρεις για να σας πάμε στην Αθήνα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αυτά. Δηλαδή, προσπαθούμε πραγματικά να βρούμε την καλύτερη λύση. Γιατί και εμείς αυτό που θέλουμε είναι η υγεία σε αυτό το νησί. Δεν θέλουμε να χάνουμε ανθρώπους. Αλλά είναι χαζό για μένα αυτά τα λεφτά να πάνε χαμένα. Δεν είναι κάτι που το έχουμε παρατήσει. Και με τις ασφαλιστικές τους πήραμε τις ασφαλιστικές τους και τους δώσαμε το μοντέλο που θέλουμε. Θέλουμε εμάς τι μας πειράζει, τι θέλουμε εμείς. Θέλουμε γιατρό το βράδυ, τα απογεύματα που δεν έχουμε. Δεν θέλουμε τα πρωινά. Τα πρωινά γιατί δεν μπορούμε. Είναι γιατροί ιδιώτες εδώ πέρα, είναι το κέντρο υγείας, θα καλύψει. Τα απογεύματα είναι το θέμα μας. Και το ασθενοφόρο είναι το θέμα μας. Και προσπαθούμε και τους λέμε ότι αυτά είναι τα προβλήματά μας, εκεί πώς μπορείτε να μας εξυπηρετήσετε. Δηλαδή δεν είναι η λύση για μας που να είμαστε σαν τηλέφωνο και να μας λέει κάντε αυτό. Α, όχι, δεν είναι έτσι, δεν σας θέλουμε ασθενοφόρο, δεν σας θέλουμε το λιγότερο. Βρείτε κάτι άλλο εσύ. Νομίζω ότι αυτή δεν ήταν η καλύτερη λύση. Το πιο σημαντικό για μένα είναι, ναι, αυτό που είπε και ο κ. Δήμαρχος, να ενισχυθεί το κέντρο υγείας και το κέντρο υγείας απέναντι, αλλά και το δικό μας περιφερειακό ιατρείο. Από ό,τι ξέρω, ο κ. Σαπουνάκης έχει καταθέσει την παρέτησή του, έχει φύγει στο εξωτερικό, η θέση του είναι άδεια αυτή τη στιγμή. Εκεί πρέπει να δούμε λίγο μήπως μπορούμε να τρέξουμε ώστε να μπει, να αναπληρωθεί η θέση του, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ στο περιφερειακό ιατρείο. Η κυρία Φανού κάνει την πορεία, αλλά είναι πολλές φορές που λείπει με τα νόμιμα ρεπό της και αυτό σημαίνει ότι είναι πολλές ημέρες που είναι άδειο το ιατρείο. Εκεί πρέπει να επισημάνουμε πολύ και σήμερα μάλιστα ενημερώθηκα ότι βγήκε και μία θέση για δεύτερο παιδί του στο κέντρο υγείας. Ήταν μία θέση η οποία είχε διεκδικηθεί το 2011, αλλά η κοπέλα δεν παρουσιάστηκε. Περάσαν 20 ημέρες, οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε τη διαδικασία και το αν θα. Βέβαια είναι ευτυχές το γεγονός ότι θα είναι και δεύτερος παιδίατρος και εκεί θα πετύσουμε να δεύτερος παιδίατρος να έρθει στο χώρο. Δεν παρουσιάστηκε το 11 ή τώρα δεν παρουσιάστηκε. Το 11 είχε βγει η θέση αυτή, τη βγάλανε τώρα, αλλά η κοπέλα που ήταν να πάρει τη θέση αυτή, προφανώς, ναι. Προκήρυξε η προθεσμία.
προσπαθήσαμε να την αρέσει. Προσπάθησε που μίλησα με τον άλλο παιδί. Αυτό προσπάθησε λίγο να την αρέσει. Έλα. Περιμένουμε. Κύριο Ρόπουλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με δικαιώνετε, γιατί ξέρετε ότι για όλα αυτά που είπατε αγωνιζόμουν. Και τόνισα πολύ την αεροδιακομιδή, γιατί το συμβόλαιο, την πρόταση της συγκεκριμένης εταιρείας, την είχαμε στο γραφείο μας, ήταν μάλιστα και γνωστή του κυρίου Αλιφέρη τότε η κυρία, το είχαμε πει και τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και προσπαθούσαμε να γίνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, και όχι απλώς ένα συμβόλαιο για να διαφημίσουμε ότι κλείσαμε μια αεροδιακομιδή και να κοροϊδεύουμε. Λοιπόν, τουλάχιστον μου αρκεί αυτό που είπατε, ότι ενδεχομένως εγώ θα παραδεχτώ και αν πω ότι έγινε και ένα λάθος. Σε μια εκτίμηση ή σε μια εταιρεία. Είχαμε κάποιες δύο εταιρείες και κάναμε έρευνα αγοράς, αλλά δεν βάλαμε κάτι διαφορετικό. Το πώς θα μπορέσουμε και βρούμε μια εταιρεία που όντως θα μας καλύψει στα περισσότερα περιστατικά μας θα είναι ένα δικό. Να πω κάτι ακόμα. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η επαφή με την ύδρα. Αν ήμασταν σύφνος, αν ήμασταν τίνος, γιατί ξέρω και αυτά τα νησιά, ότι η Αμερική πλέον είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί έχουν πρόβλημα, δεν έχουν αυτό ότι απέναντι τη σεριά που θα μπορέσει να περάσει απέναντι και να φύγει. Αν ήμασταν έτσι, θα ήμασταν καλά. Αλλά είχα πολύ μεγάλη επαφή με τον κύριο Βερκέτη από την Ελλάδα και μου λέει: μα λέει, είμαστε προγράμματα. Τα χαρτιά τα δικά σα και τι αιτήσει όλε που έχετε κάνει, τι έχω δει. Σου λέω: το δούλεψα πάρα πολύ. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι επιπόλαιε κινήσει που κάνουμε και ξέρω ότι είναι υγεία των πολιτών. Πάνω από όλα αυτά θέλουμε κι εμεί. Απλώ να σχολιάσω ότι όταν εμεί σα λέγαμε δεν το κάνετε, δεν λέγατε όλο αυτό που τώρα είναι, εξηγούμε γιατί δεν το κάνουμε. Έτσι. Δεν το είχατε εξηγήσει. Δεν το είχατε εξηγήσει. Ότι τελικά δεν εξυπηρετούσε και ήταν και χαίρομαι. Καθόλου. Και τώρα, αν μιλάτε όλοι μαζί, δεν καταγράφω τίποτα. Ακριβώ είναι. Ένα. Αν πετάω, συγγνώμη. Θα σα είχα δώσει το λόγο, αν δεν μπορούσα. Όχι, γενικώ. Και όποιο θα το πάρει, πάλι εντάξει. Λοιπόν, κύριε Σπίδωνα, να σα πω. Λοιπόν, εδώ γίνεται καταρχά ένα θεμελιώδε λάθο, κύριε Βηδία. Απευθύνεσαι στη δημοτική αρχή του κυρίου στρατηγού. Καμία σχέση δεν έχω, ούτε εγώ, ούτε ο συνδυασμός. Κύριε Σπυρίδωνα, δεν απευθύνθηκε σε εσάς προσωπικά. Μισό, δεν καταλάβω. Ούτε απευθύνθηκε σε καμία δημοτική αρχή. Αφού σας καταλαβαίνετε, δημοτική αρχή, αφού σας απάντησε ότι σαν δημοτική αρχή κάνανε αυτά και δεν είχαν κάνει αυτά. Δηλαδή, υπερασπίστηκε την προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν μιλήσατε εσείς για να σας καταλογίσει κανείς κάτι. Ο κύριος Μωρόπουλος υπερασπίστηκε την προηγούμενη δημοτική αρχή. Ωραία. Λοιπόν, κάνανε ήδη τι σύσταση. Λοιπόν. Έφερε έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι. Εγώ δεν είμαι συνέχεια για να μιλήσω. Άλλοι είχαν κακή συνέχεια δική μου. Στι τάσει του συμβούλου σα μπορείτε. Σε μένα δεν μπορεί. Όχι, όταν οφείλεστε στο συνδυασμό μου και σε εμά και λέτε εσά, είμαι και εγώ μέσα. Λοιπόν, το βασικότερο από τα θέματα αυτά είναι να καταλάβουμε κάτι ότι τέρμα λαϊκισμό. Το ζήσαμε σε πανελλαδικό επίπεδο. Και τέρμα υποσχέσει προεκλογικέ. Εγώ θυμάμαι να πάει στην Πρίνια, μπορώ να πω όνομα συγκεκριμένο, και έλεγε να ψηφίσω το παλικάρι να μου έρθει το ελικόπτερο έξω από την πόρτα. Το είχατε κάνει όχι σημαία, είχατε περάσει τον κόσμο ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα. Στην πλατεία του Συγγνώμη, θα σα διακόψω. Δεν είστε εκτός θέματος. Γιατί με διακόπτετε. Μα δεν συζητάμε για κάποιο θέμα. Όχι, δεν θέλω. Δεν θα το επιτρέψω. Κύριε Σπυρίδωνα, δεν θα το επιτρέψω να πούμε τέτοια θέματα. Προχωράμε. Άρα λοιπόν, το ότι το βγάλατε ήταν καλό. Το ότι το κάνετε σημαία δεν ήταν, γιατί ήταν ένα παραμύθι στην ιστορία. Ναι, συνεχίζεται όμως. Και κακώς τώρα τι κάνετε. Τώρα, όσον αφορά, μπορεί να μην σας αρέσουν οι νέες πολιτικές, αλλά αυτές είναι ουσιώδεις. Το ένα έργο παραπάνω, ένα έργο παρακάτω, ή κάτι που δεν μπορέσει να είναι ουσιώδες. Για εγώ το συγχωρώ. Δεν συγχωρώ όμως τον λαϊκισμό από εδώ και πέρα με τίποτα. Περάσατε εκλογές. Τελειώσατε. Μιλάω γενικότερα. Το λαϊκισμό. Και αυτό γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια, όχι μόνο σε δημοτικά συμβούλια, παντού. Και βλέπετε πώς την πληρώνουμε όλοι στην Ελλάδα. Και βλέπετε πώς αλλάζουν άνετα οι θέσεις. 180 μήνες. Και την πληρώνει ο λαός, βέβαια, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα.
το Δημοτικό Ιατρείο. Κάποτε τα Δημοτικά Ιατρεία σε αρίστη κατάσταση, τα ασθενοφόρα σε αρίστη κατάσταση, πλήρη ετοιμότητα, Δημοτικός Ιατρός, δύο Δημοτικοί Ιατροί, ένας παιδίατρος για τις δομές και ένας Δημοτικός Ιατρός, και σας εύχομαι να μπορέσετε να το πλησιάσετε αυτό. Γι' αυτό σας είπα ότι και την κριτική την έχετε με εμένα, με δικιά μου περίοδο. Και εγώ είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω. Μην με ακούσετε. Ωραία. Είσαστε σίγουροι. Κύριε Σέρβη. Βεβαίως. Υπήρχαν και λεφτά πολλά τότε, κύριε Σπυρίδωνα. Φρόντιζα και έφερνα λεφτά πολλά. Φροντίστε κι εσείς. Φρόντιζα και έφερνα. Με την προσωπικότητά μου, με το παρακάλι μου, με την πίεσή μου, με οτιδήποτε, φρόντιζα να έρθουν χρήματα. Γι' αυτό είναι μέρος του κλίμακα. Υπήρχαν χρήματα, τα δώσαμε. Έτσι πολλά, είναι και πολλά. Χήματος. Το 1990 που ανέλαβα εγώ δήμαρχος του 1991 υπήρχαν χρήματα. Ο μισός του δημάρχου ήταν 80.000 ευρώ. Για να καταλάβετε το επίπεδο. Χιλιάδες δραχμές. Το υπαλλήλιο έδωσε εγώ όπως ήταν 20. Ποια χρήματα έπρεπε. Και όμως γίνανε χιλιάδες πράγματα, καθένα δεν τα ρωτήσω κάποια μέρα. Στη δημοτική αγορά είναι απαράδεκτη εικόνα της. Φτιάξτε τη. Κανένας δεν πρόκειται να σπιώσει, ούτε έχετε πρόβλημα. Δηλαδή το να παραγγείλετε μπατζούρια και να τα αλλάξετε, δεν θέλετε οικοδομική άδεια. Το να κάνετε κάποιο βάψιμο, δεν θέλετε οικονομική άδεια. Έτσι, δεν θέλετε. Μπορεί να τα φτιάξετε. Δεν το κάνετε. Και αυτό ήταν σημαία πάλι. Και βέβαια, εάν αναφέρεστε στη δικιά μου περίπτωση, τη δημοτική αγορά από τότε είναι και αυτή, πριν από πόσα χρόνια η κυρία Φέλη, δεν ξαναφτιάχτηκε. Στα πολιτιστικά. Χωρίς άδεια φτιάξατε. Στα πολιτιστικά. Πάλι κάνατε αναφορά. Φτιάξατε χωρίς άδεια. Κύριε Δημοκρατή, παρακαλώ, μην. Το κράτος, καταλάβετε τα πράγματα. Το κράτος το ίδιο είχε φτιάξει τη δημοτική αγορά χωρίς άδεια. Πρέπει να το καταλάβατε. Δεν την έκανε ούτε ο ιδιώτης, ούτε ο προϊόντης. Προσέξτε. Όλη η Ελλάδα έχει κτίρια τέτοια από την 7 ετία που δεν έχουν άδεια. Καταλάβετε το. Λοιπόν, αυτά δεν τα αφήνει να καταρρεύσει ο κόσμος, τα συντηρούν και φροντίζουν αν δοθεί η ευκαιρία. Όπως κάναμε, όπως νομοποιήσαμε και άλλα κτίρια, και το κτίριο της συνοικισμού δεν είχε οικοδομική άδεια και το εξαιρέσαμε. Δεν θυμάμαι καλά, να είμαι ειλικρινής, ρώτησα τον Τζάνθη, γιατί τη δημοτική αγορά υπήρχε ένα επιπλέον πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να θυμηθώ τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, δεν είναι δικαιολογία τα κτίρια ανά την Ελλάδα που έγιναν στην 7 ετία χωρίς άδεια από το ίδιο το κράτος να τα αφήνει να καταλήξει. Προχωρήστε λοιπόν να κάνετε με ποιότητα το κτίριο. Τώρα, για τα πολιτιστικά, προφανώς. Θυμηθείτε τι γινόταν κάποτε και τώρα δεν υπάρχει στο Ρώσικο Ναύσα που ήταν η κορονίδα των εκδηλώσεων, ούτε εκείνη η εξέδρα που φτιάξαμε, που ήταν καθομοίωση τη εξέδρα που είχαν στην γραβούρα από το 1800 τόσο. Σύμβουλοι χρηματοδοτήσεων. Δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος. Κατάλληλο μας είναι. Αλλά προσέξτε, το να μπορέσεις να μπεις στις χρηματοδοτήσεις ή να ολοκληρώσεις ένα πρόγραμμά σου δεν είναι απλό πράγμα στην περίπτωση. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να κατανοήσεις με σχεδιασμό τις ανάγκες σου, να τις καταγράψεις, ποιες είναι οι ανάγκες. Έπειτα να βρεις πηγές χρηματοδότησης, να τις ιεραρχήσεις, να κάνεις μελέτες ορίμασης και να πας στις κατασκευές. Αυτά λοιπόν δεν γίνονται εύκολα από υπαλλήλους του Δήμου. Θα χρειαστεί κάποιος άνθρωπος ή μια εταιρεία σχετική. Είναι πολύπλοκα θέματα, ακόμα και εγώ που ασχολούμαι τόσα χρόνια, είσαι περιφερειάρχης. Ή με οποιαδήποτε ιδιότητα, σα λέω ότι θέλω συνέχεια να επικαιροποιώ τη γνώση μου και σίγουρα χρειάζομαι και ειδικού συμβούλου για να μου κάνει αυτό. Βγάζονται από το προϋπολογισμό όχι μόνο τον Άγιο Κωνσταντίνο, αλλά και το ρολόι. Το ρολόι έχει τουλάχιστον δύο μελέτες. Η μία είναι του κυρίου Παυλίδη, με δύο εκδοχές, αν θυμάμαι καλά, και η άλλη είναι τη κυρία Καραθανάση. Έτσι, όπου έχει μελετηθεί και το ρολόι και ο Άγιος Κωνσταντίνος και αυτή η μελέτη που είναι ο μισός χώρος από το Διόνυσο μέχρι τον Αγιο Γιώργιο, το κατάστημα του κ. Μητσόπουλου και όλο το καστέλι δεξιά, αυτή η μελέτη βραβεύτηκε μαζί τη μελέτη που έκανε ο πατέρας σας και ο κ. Δημητριάδη και ο κ. Διαμαντόπουλος. Άρα λοιπόν υπάρχει η βάση των μελετών, θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες, να αποκοπεί από το σύνολο της μελέτης, μια επικαιροποίηση και επιδοτήσεις για να προχωρήσουν. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά μέρη που έχουν τόσες μελέτες, που δυστυχώς αυτές οι μελέτες είναι το 2005-2004. Για τα πολιτιστικά, είπατε να βάλουμε 9.000, συμφωνώ απόλυτα, να βάλουμε 9.000 πολιτιστικά. Δεν καταλαβαίνω όμως, εκ των υστέρων θα πάμε να χρηματοδοτήσουμε τις σχέσεις εκδηλώσεις. Πρώτα,
διαδικασία έχοντας εγγράψει τον προϋπολογισμό μας και έπια χρηματοδότημα. Θα πάμε πόσο, δηλαδή μια εκδήλωση η οποία έγινε, θα πάμε μετά από ένα μήνα να την πληρώσουμε.